Η συνέχιση του αγώνα για την επιλύση των θεμάτων που αφορούν τον γεωργικό κτηνοτροφικό κόσμο αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης των φορέων οργανώσεων στα γραφεία της Ένωσης Αγροτών, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζήτσας, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων Σταύρο Καλογιάννη, καθώς και με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, με επικεφαλής τον βουλευτή της Άρτας Χρήστο Γκόγκα, καθώς και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που πραγματοποιούσε εδώ περιοδεία, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της Ένωσης είχε συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Χάρης Λιούρης, αναφερόμενος στις συναντήσεις, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των επαφών έγινε εκτενής ενημέρωση για τα τρομερά οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των αγροτών από το ανεξέλεκτο κύμα της ακρίβειας. Η ενέργεια, το κόστος των ζωοτροφών αλλά και η συνολική δυσχέρεια που υπάρχει είναι θηλιά στο λαιμό του αγροτικού κόσμου και των καταναλωτών, που και εκείνοι με τη σειρά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τόσο ακριβά προϊόντα. Κάποιες συναντήσεις πρώτα με τον Περιφερειάρχη και μετά με τον κύριο Καλογιάννη και το απόγευμα του Σαββάτου με τον κύριο Αμυρά. Θέσαμε τα ζητήματα και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν σήμερα στον πρωτογενή τομέα, που δεν είναι άλλο από το κόστος παραγωγής, την μεγάλη αύξηση του ρεύματος με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και βέβαια οι ζωοτροφές που έχουν φτάσει το 60% της αύξησης. Ο Περιφερειάρχης μας διαβεβαίωσε βέβαια ότι θα στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Καλογιάννης. Μάλιστα με τον κύριο Αμυρά είχαμε και... μας είπε ότι θα βρει και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργαντά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα μας τηλεφωνήσει να μας ενημερώσει γενικότερα το τι θα γίνει. Ο καινούργιος Υπουργός έχει ζητήσει μια πίστοση χρόνου αυτή την εβδομάδα για να δει όλα τα θέματα σήμερα που τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Περιμένουμε και εμείς. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή και θέλω να πιστεύω τουλάχιστον να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι ότι κάτι θα δοθεί σε όλη αυτή την κατάσταση σήμερα που περνάει ο τομέας ο δικός μας, η παραγωγή. Ο κύριος Γεωργαντός, όπως είπατε, είναι ένας νέος υπουργός. Η αλήθεια είναι αυτή, ανέλαβε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι είναι γνώστης των προβλημάτων, γιατί τα προβλήματα δεν είναι χτεσινά και προχτεσινά. Είναι συνεπακόλουθο της πανδημίας, είναι συνεπακόλουθο της ενεργειακής κρίσης και μάλιστα με όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, είναι πολύ πιθανόν το κόστος πια όχι μόνο να εκτοξευθεί, να είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί και να ανταπεξέλθει και ο κόσμος, ο δικός μας ο αγροτικός και φυσικά και οι καταναλωτές. Γιατί ακόμη και αν στηριχτεί ο αγροτικός κόσμος, κύριε Λιούρη, δεν θα έχει ο καταναλωτής να αγοράσει αν φτάσουν τα τρόφιμα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, ότι όσο θα ανεβαίνουν οι τιμές, το θέμα ότι οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν και τα προϊόντα. Ακριβώς όπως είπατε. Και από τις συναντήσεις που κάναμε, ευελπιστούμε τουλάχιστον, γιατί τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση προχθές, κάποια 7 μέτρα στήριξης στον πρωτογενή τομέα, αρχίζουν και αναθεωρούνται κάποια από αυτά, όπως είναι το πετρέλαιο, που είπε γύρω στα 50 εκατομμύρια και τώρα σκέφτονται γύρω στα 150 εκατομμύρια να δοθούν για την επιστροφή φόρου πετρελαίου. Και βέβαια εκεί που, αν θα δούμε και στα τιμολόγια, μια επιδότηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και βέβαια αυτό που θέσαμε και τονίσαμε σε όλους τους συνομιλητές είναι να δει τα δάνεια των παραγωγών, που εκεί είναι σημαντικό το πρόβλημα, να δοθεί τουλάχιστον μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια. Ουσιαστικά, κύριε Λιούρη, από ό,τι κατάλαβα, ζητάτε να μην μπαίνει θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων. Ακριβώς. Ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα άλλα κόστη που είναι αυξημένα. Και ξέρετε, και πολλοί από αυτούς δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Απλώς να γίνει μια ρύθμιση, έτσι, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και σιγά σιγά μέσα σε βάθος χρόνου, όταν ρυθμιστούν, θα αποπληρωθούν.